πέρα. Τι έχει. Καθάρισμα, γιατί... Πολύ ψηλό. Τι τρως. Όλοι έχουν πολύ μηχανή που έχει πολύ, πολύ ψηλό που μπαίνει μέσα στο αυτή. Τεστοτερώνει πολύ και βγαίνει αυτό το πράγμα. Τεστός. Τεστοτερώνει λοιπόν. Τεστοτερώνει. Ναι. Πού έχει το τεστοτερώνει. Παντού σε όλο το σώμα. Γιατί βγαίνει στο αυτή. Παντού βγαίνει. Και στα δόντια έχει τρίχε ρε που θα καταλάβω. Παντού ρε φίλε. Σαν βαμού δεν έχει γίνει. Κυρία Εύη, πάρτε την τρίτη. Την τρίτη, την τρίτη. Κάθε δεύτερη εβδομάδα καθαρίζει. Δευτέρα είναι κλειστά. Ο Τραζάνι θα βγαίνει. Λοιπόν, κούρε μαντάλερο, έχει ίσιωμα μαλλιών εκεί πέρα. Έχει αντάβιε, βαφή μαλλιών για τι γυναίκε, για πολλά πράγματα. Έχει καθαρισμό κτλ. Στο άλλο χώρο εκεί, στο 23, στο 31, συγγνώμη, είναι άλλο χώρο αισθητική εκεί πέρα. Εκεί έχει μανικιούρ, πεντικιούρ για τι γυναίκε. Γυναικάρα. Τζελ, που δεν ξέραμε τι είναι το τζελ. Το τζελ είναι. Για τα νύχια. Για τα νύχια. Η μέθοδο που μεγαλώνουν τα νύχια. Μεγαλώνουν τα νύχια. Πώς μεγαλώνουν. Βάζουν, ένα υλικό βάζουν εκεί στο μηχάνημα. Του υποξίδε, μεγάλα νύχια. Εμεί δεν ξέρουμε από αυτό γιατί είναι φυσιολογικά τα νύχια μα μεγάλα. Μεγάλα. Αποτρίχωση. Αποτρίχωση εκεί πέρα. Και μασάζ για όλου μα. Για ένα δεκάρικο μισή ώρα, παιδιά. Να πάτε όλοι εκεί πέρα, είναι πολύ ωραία, θα το δείτε. Δεν είναι πλάτη, αυτό είναι τσιμέντο. Μασάζ ρε πλάτη. Η πλάτη σου, ναι. 10 ευρώ το μισάωρο. Το κλειδαρά πες μας. Στέλιος Πετκανίτσας, Δελφών με Μπότσα εγώ δεν πήγα, δεν μπορούσα. Θα πάω όμως ή αύριο ή την Τρίτη. Ναι. Στέλιο θα σου έρθω εκεί πέρα. Έχω μια ντουζίνα κλειδιά να βγάλω. Ντουζίνα κλειδιά. Ναι, αντικλείδια ρε παιδί μου για τα αυτοκίνητα, για τα. Σηματοκιβώτια, ναι. Τι κάνει, κλέβει. Σηματοκιβώτια δεν έχουμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Τι ξέρει. Ναι. Νομίζω ο κόσμο ότι έχουμε και φράγκα. Έχουμε, ναι. Αφού δεν έχουμε. Εάν έχουμε. Τι να βάλουμε εκεί. Και τι κάνει άλλο. Μομπιλάιζερ. Μομπιλάιζερ, τα πάντα κλειδαριά. Ξέρει ανοίγει, έτσι. Ξεκλειδώνει, κλειδώνει. Δηλαδή είναι, είναι άδικο να μην το γνωρίσετε από κοντά αυτό το παιδί, το καταπληκτικό μάστορα. Καταρχήν βλέπει το πρόβλημα και το ξέρει τι θέλει. Επί το πρόβλημα δεν τέ. Σε χρόνο ρεκόρ. Έτσι. Στην Πορφύρα τι θα κάνουμε. Στην Πορφύρα θα χάσει το στοίχημα. Είναι 31 του μηνός. Έμεινε ο Μπερμπάτο, φέχασε το στοίχημα. Λοιπόν, για ένα άλλη φορά θα ακούσει. Πέμπτη ή Παρασκευή θα πάμε. Ο οποίο τι έκανε, έχει παρανοήσει τελείως. Ποιος. Μετά τη συνέντευξη πήρε τον εαυτό του, τι έκανε το είδες. Ο Μπερμπάτο. Έχει γενέθλια σήμερα. Ναι, και ευχήθηκε στον εαυτό του. Με τι φόντο, ναι. Τα τρόπια που έχει κερδίσει. Ναι. Μου εύχομαι χρόνια πολλά. Τα τρόπια. Ναι, ναι, εντάξει. Okay. Είσαι βρομιάρης. Αυτός έχει να δείξει κάτι. Δήμητάρ, υποζεριά. Μπράβο ρε φίλε, υποζεριά. Αυτός έχετε σε ακάτσι Μενεγάκη στο γκάμ, μετράει ακόμα η λιμπογιά του ή όχι ρε φίλε. Ναι, ναι, και η Μενεγάκη, άκου μισό λεπτό, η Μενεγάκη είναι ο φιλικός Μπερμπάντοφ. Ακούγεται δηλαδή, είναι 47 χρονών, έχει αρχίσει να κρεμάνε τα βυζιά της, κυταρίτιδες, δεν ξέρω εγώ. Έχει άστο. Προχθές φορούσε χαμηλοκάβαλο τζιν. Έχεις δει παπαράζι που έχει πάρει την είδα την Μενεγάκη. Εντάξει, φωτογραφία. Σταματήστε ρε. Και 60 χρόνια πάει. Είναι αρχόντες άσχημα που είναι καλά. Είναι κάρα. Σταματήστε ρε, λόγω γίνεται άσχετη. Καταρχήν είναι κοντή. Καταρχήν είναι κοντή. 1,59. Για πες μου άλλη γυναίκα που είναι 1,70. Καταρχήν μια γυναίκα που είναι πάνω από 85 είναι ξυλάγκουρο. Μη σε ζουμπάς εσύ. Εγώ είμαι ζουμπάς. Στο βελίδι ζουμπάς. Περίμενε. Καταρχήν είναι κοντή πρώτον. Δεύτερον. Εκτός από το πρόσωπο, και γιατί και η Βουγιουκλάκη, και α πούμε πέντε πράγματα. Και η Βουγιουκλάκη, εκτός από το προσωπάκι της που ήταν, ναι, ήταν χοντρομπούτα, ήταν κοντή και τα λοιπά. Δεν ήταν καμιά κομμενάρα, τη στρουμπουλή, μάγουλα και τέτοια. Είχε το προσωπάκι. Και πως ήταν τέτοια. Δεν άκου τώρα. Εγώ επειδή ξαναζούμε αλλιώ. Η Μενεγάκη λοιπόν που λες, η Μενεγάκη που τη θαυμάζει και τα λοιπά, την είδα εγώ με τον παπαράτσι που διαβάζω κανένα σπίρτο, κανένα αυτό, κανένα εσπρέσο και τα λοιπά. Την πήρε 4 κιλά και ήταν ήταν. Ο Μπερμπάντοφ, η Μενεγάκη είναι ο Μπερμπάντοφ, ο φιλικό. Έχει αυτά τα υπαρξιακά ο Μπερμπάντοφ. Άντε τώρα, καλά σε λέει. Άσε τώρα, μεσάνιδε. Η γυναίκα τώρα, η γυναίκα είναι το σύμβολο του σεξ αυτή τώρα. Πορφύρα, πια σεξ θα είναι. Άντε βρε τώρα. Σύμβολο του σεξ με λεγάκι, σαλιάριδες. Λοιπόν, Πορφύρα. Κυραμέρι. Κυραμέρι. Ετοίμαζε μελοκόπη. Δεν ξέρουμε, τελείωσε. Συναγρίδα, θα δούμε τι θα πιάσει. Ό,τι πιάσει. Την Πέμπτη την Παρασκευή. Να πάρουμε το φίλο. Να δούμε, δεν ξέρω ποια. Όχι, θα με πει τώρα από τώρα να ξέρω. Τώρα δεν μπορώ να ξέρω, θα μιλήσω και με τον Βασίλη. Να δούμε. Το κρέτη. Εντάξει, εμεί και με τον Βασίλη. Βελονισμό. Έχει σώσει κόσμο ο Γιάννη ο Πανιώτη στο θέμα. Πάρα πολλοί κόσμος τον τελευταίο μήνα μου είπε ότι έχουν έρθει με κρίση πανικού και με διαχείριση ύπνου, κακού ύπνου. Δεν κάνει ύπνο ο κόσμος. Και πηγαίνουν και κάνουν βελονισμό και ηρεμούν.
Πηγαίνει και είναι άσχημο πράγμα. Ο άνθρωπος να θέλει να κοιμηθεί και να μην μπορεί να κοιμηθεί. Πάρα πολλές εκπομπές βραδινές που κάνουμε και εδώ πολλές φορές υπάρχει κόσμος που δυσκολεύεται στον ύπνο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αντιστρες λοιπόν και για τον ύπνο, πέρα από τα άλλα, κυταρίτιδες, πέρα από τα άλλα, καπνίσματα, διακοπές κτλ. Θα πας Εγνατία 63 εκτός όροφος, Πανιώτης Ιωάννης. Τα αυτονόητα ρωτάζω, φίλε. Και φυσικά το Deli Way, το οποίο είναι στην Αγίων Πάντων ένα εκπληκτικό μαγαζί, σαν Λιτσάδικο, το οποίο έχει γύρω διέτης και θα σας πούμε όταν θα πάρετε τηλέφωνο πώς είναι αυτός ο γύρος διέτης και τι ωραία κρέατα παίρνει και τι ωραίες γρήγορες παραγγελίες δίνει σε όλη τη Δυτική Θεσσαλονίκη και στο κέντρο, Deli Way, Βελονισμός, Πορφύρα, Κλειδαράς. Βιντελ, εγώ έφυγε ο Καρμπόλ. Πάμε γρήγορα. Πάμε τα μούτρα σου. Τα μούτρα μου, θα ακούσει και το στόμα μου. Και στόμα σου. Αυτά που θα πει. Πάμε.